Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, μιλώντας το πρωί στο Open για τη Φέη Μαυραγάνη, υποστήριξε ότι η βροχή υποψηφιοτήτων μπορεί τελικά να κάνει καλό στην παράταξη. Θεωρώ ότι οι πολλοί υποψήφοι μπορούν να κάνουν και καλό. Πιθανώς να ενισχύουν και τη συμμετοχή και τη δυνατότητα εκπροσώπησης και όλων των διαφορετικών στοιχείων, τάσεων που μπορεί να υπάρχουν μέσα στο κόμμα. Η μάχη για την ηγεσία του Κινάλ εξελίσσεται σε χαμηλούς τόνους, καθώς επισκιάζεται από την απόφαση της Φόβης Γεννηματά να μην διεκδικήσει ξανά το χρήσμα λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει. Μέχρι τώρα υποψηφιότητα έχουν καταθέσει 6 πρόσωπα. Ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Χάρης Καστανίδης, στον πίνακα για την κούρσα της διαδοχής και ο Βασίλης Κιγκέρογλου, ο Παύλος Γερουλάνος και ο Παύλος Χριστίδης. Η παράταση μέχρι την Πέμπτη για τη συλλογή των υπογραφών που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφοι τροφοδοτεί και σενάρια που θέλουν τον Γιώργο Παπανδρέου να δέχεται εισηγήσεις ώστε να είναι και ο ίδιος υποψήφιος. Προφανώς όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, αλλά ξέρετε, υπάρχει ένα κρίσιμο στοιχείο το οποίο λέει το εξής. Με την προσωρινή, θα πω εγώ φυσικά, απουσία από την ενεργό δράση της Φόβης Γεννηματά, η οποία εξακολουθεί να είναι πρόεδρος και ελπίζουμε ξανά να είναι δίπλα στην πρώτη γραμμή της, της μάχης, η παράταξη προφανώς και περνάει πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, λοιπόν, όλοι μας κρινόμαστε. Και οι 6 υποψήφοι ορίζουν ως κύριο στόχο την ενότητα του κόμματος και την αναγέννηση της ιστορικής παράταξης χωρίς διχασμούς. Αν και σε χαμηλούς τόνους πάντως, οι πρώτοι κραδασμοί εμφανίστηκαν. Οι άνθρωποι οι οποίοι διαγωνίζονται αυτή τη στιγμή για να καταθέσουν υποψηφιότητες με φίδι διπλά, γιατί είναι στενή συνεργάτη της Προέδρου. Η Φόφη Γεννηματά, η οποία νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό και αναμένεται να πάρει εξιτήριο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, δεν θα δώσει δαχτυλίδι σε κανέναν υποψήφιο. Ο Γενικός Γραμματέας του Κινάλ πάντως ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος δεν θα είναι υποψήφιος. Χθες, ο Ανδρέας Λοβέρδος κατέθεσε 5.200 υπογραφές στήριξης μελών του κόμματος, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης θα τις καταθέσει την Πέμπτη με το πέρας της προθεσμίας.